Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και παρουσιάζουν πλήθος ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, για τα άτομα με αναπηρία, περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν η έλλειψη πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, η περιορισμένη γνώση της αγοράς και των τεχνικών ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης. Στόχος του έργου, Agri Ability, είναι να προωθήσει την επιτυχημένη και ανταγωνιστική κοινωνική επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές. Για το πρόγραμμα αυτό θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων του Νομού Ροδόπης, Περπατώ, Αλέξανδρος Ταξιλιδάρης. Καλησπέρα, κύριε Ταξιλιδάρη. Καλησπέρα, Μαντίνα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του TV Ροδόπη. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ποιος ήταν ο κύριος στόχος του προγράμματος και σε ποιους απευθύνεται? Ο Περπατώ κατέθεσε μία πρόταση και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, όπως είπες, το Agriability, το 2017. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική φάση της υλοποίησης του προγράμματος. Και αυτό το πρόγραμμα είχε σαν βασικό κεντρικό άξονα την ανάπτυξη, την δυνατότητα στους ανάπηρους συμπολίτες μας να ασχοληθούν με το κομμάτι του αγροτουρισμού, είτε και στα πλαίσια της κοινωνικής τους επανένταξης μέσα από την εκπαίδευσή τους και την ασχολία τους με τον χώρο, με δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και με την πιθανά επαγγελματική τους αποκατάσταση, διαχειρίζοντας δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι στο οποίο θα εκπαιδευτούν μέσω μιας Κίνσεπ, που είναι στα πλαίσια του προγράμματος που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σαν τελικό παραδοτέο. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα αυτό έχει αυτούς τους άξονες που έχουν να κάνουν με την ενασχόληση των ανθρώπων που έχουν αναπηρία, που είναι ανάπηροι με το φυσικό περιβάλλον. Ο ένας, ο βασικός ο άξονας, είναι η δημιουργία ενός αγροκτήματος ή ενός χωραφιού που θα γίνει προσβάσιμο για ανάπηρους συμπολίτες μας, προκειμένου να καλλιεργήσουν μόνοι τους ή με την βοήθεια ειδικών διάφορα οπωροκυπευτικά προϊόντα, είτε ακόμα και δέντρα πολυετή. Αυτό το χωράφι είναι η παραχώρηση ενός εθελοντή του συλλόγου στο σύλλογο χωρίς κάποια μίσθωση. Βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο στις παρυφές αρχίες της πόλης Κομωτινής από τη δυτική είσοδο της πόλης, οπότε μπορούν να το προσεγγίσουν εύκολα ανάπηροι άνθρωποι. Αυτό είναι ο βασικός ο άξονας. Εκεί θα γίνουν διάδρομοι, έχουν γίνει ήδη ειδικές κατασκευές, πάγκοι, για να μπορεί κάποιος με το αναπηρικό του αμαξίδιο να προσεγγίσει το χώμα και να μπορέσει έτσι να καλλιεργήσει το οτιδήποτε. Θα γίνει ένα θερμοκήπιο, τουαλέτες, ένας χώρος και πάγκος εργασίας, και συμμετέχουν από κοινού άνθρωποι με διαφορετικές βλάβες, όχι απαραίτητα μόνο κινητικοί και όχι απαραίτητα μόνο άνθρωποι που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, σε συνδυασμό πάντα με μη ανάπηρους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι του προγράμματος. Σε όλο αυτό το πρόγραμμα υπήρχε πιο μπροστά μια εκπαίδευση, την οποία ανέλαβε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και μάλιστα συγκεκριμένα Γεωπονική Σχολή, μέσα από είτε από εξ αποστάσεως, αλλά και εδώ ήρθαν στο χώρο του Περπατώ και έγιναν εκπαιδεύτηκαν είτε σε θεωρητικά είτε και σε πρακτικά κομμάτια που έχουν με την καλλιέργεια της γης. Και οι δύο άλλοι άξονες έχουν να κάνουν με το κομμάτι του τουρισμού και της επαφής των ανάπηρων με το φυσικό περιβάλλον. Το ένα κομμάτι συγκεκριμένα έχει αγοραστεί εξοπλισμός μέσα στο πρόγραμμα από το Συλλόγο Περπατώ, ειδικός εξοπλισμός κανό, καγιάκ, ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνει ένας ανάπηρος για ψάρεμα. Το kayak fishing πλέον είναι ένα πολύ διαδεδομένος τρόπος ψαρέματος και στην χώρα μας. Είναι πολύ φιλικός προς το περιβάλλον από όλες τις πλευρές και είναι μια ωραία διέξοδος για τους ανάπηρους ανθρώπους και για τους μη ανάπηρους, και υπάρχει πλέον αυτός ο εξοπλισμός στο σύλλογο.
Και ένας άλλος άξονας έχει να κάνει με την, γενικότερα με την επαφή του ανάπηρου με το φυσικό περιβάλλον. Έχουν αγοραστεί ήδη κάμπινγκ, εξοπλισμός για κάμπινγκ, είτε ελεύθερο είτε σε οργανωμένο κάμπινγκ, δηλαδή αντίσκηνα τέτοια που να μπορεί να μπει ένας με αναπηρικό αμαξίδιο και να μπορεί να τον εξυπηρετήσει κάποιος προσωπικός βοηθός σε όρθιο ύψος, οπότε καταλαβαίνετε είναι σκηνές που έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος και πάνω, και ειδικά στρώματα, αεροστρώματα συγκεκριμένου ύψους για να γίνονται εύκολα οι μεταφορές και η παροχή βοήθειας του προσωπικού βοηθού στον ανάπηρο. Και όλο αυτός ο εξοπλισμός έχει τεσταριστεί και πάντα σε όλες αυτές τις δράσεις συμμετέχει το προσωπικό του συλλόγου, το εκπαιδευμένο προσωπικό του συλλόγου και πάρα πολλοί εθελοντές ή εξωτερικοί συνεργάτες, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις με ασφάλεια. Τελικός σκοπός είναι να δείξουμε έμπρακτα και στους ανάπηρους αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία ότι με το κατάλληλο εξοπλισμό, με τέτοιου είδους προγράμματα μπορούμε να εξοπλιστούμε έτσι ώστε να δείξουμε ότι τα πάντα είναι εφικτά, ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ αλλά δεν θέλω, και είναι βασικό μας εργαλείο για να δώσουμε κίνητρο σε έξτρα κόσμο να βγει από το σπίτι του, να συμμετέχει, και αυτό το προϊόν το τουριστικό που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτή την κίνσεπ οι ίδιοι οι ανάπηροι να μπορέσουν να το πουλήσουν σε άλλους ανάπηρους φίλους μας από όλη την Ελλάδα και πιθανά από την Ευρώπη, τους ώστε να υπάρχουν και τα οικονομικά ωφέλη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων του Νομοροδόπης Περπατώ αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους του προγράμματος. Είναι ένας σύλλογος με μακρά πορεία και έργο και στον χώρο του αναπηρικού κινήματος. Ποια ήταν η συνεισφορά του στο έργο αυτό? Ο Περπατώ, σαν κεντρικός εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, έχει πρώτα απ' όλα τη τεχνογνωσία του να οργανώνει εδώ και χρόνια group, στην ουσία με δραστηριότητες outdoor activities, δηλαδή δραστηριότητες εξωτερικού χώρου, με τη συνεργασία εξωτερικών φορέων όπως είναι παραδείγματος χάρη το Κουπί, η εταιρεία που κάνει τα θαλάσσια σπόρ στην Σκαγγέλες και στο Φανάρι, ή όπως είναι το η εταιρεία που βρίσκεται στον Νέστο, η Riverland, με συγχωρείτε, που κάνει τις καταβάσεις μέσα στον Νέστο. Υπάρχει τεχνογνωσία πάνω στο πώς θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες δράσεις προσβάσιμες. Οπότε κομμάτι του συλλόγου ήταν σίγουρα αυτό. Ένα επίσης κομμάτι ήταν να αναλάβει να φέρει τους ανάπηρους της περιοχής μας αλλά και από απομακρυσμένες περιοχές της Ροδόπης αλλά και της χώρας μας στο χώρο για να, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτές τις δράσεις. Επίσης ο Περπατώ ήταν αυτός που επέλεξε τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την συνεργασία των συνεργατών του συλλόγου να στηθεί και να δημιουργηθούν πολλές φορές εξοπλισμός που τον υλοποίησαμε ή τον κατασκευάσαμε μόνοι μας. Ποιες ήταν οι δραστηριότητες και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου? Είτε πιλωτικά είτε κανονικά ενταχθήκαν στο πρόγραμμα και λειτουργήσε όλο αυτό το πρόγραμμα. Ήταν, όπως σας είπα, δράσεις όπως το kayak fishing, δηλαδή πήγαμε κόσμο και δοκίμασε είτε είχε εμπειρία πριν από την πρόκληση της βλάβης του, είτε και μετά του φέραμε σε επαφή με το ψάρεμα και τη θάλασσα, με δράσεις γενικότερα κανό καγιάκ στη θάλασσα αλλά και στον έστω ποταμό. Έχουμε κάνει ελεύθερο κάμπινγκ στις απρόσιτες παραλίες του Νέστου ποταμού που μπορείς να τις προσεγγίσεις μόνο με κανό. Έχει γίνει, όπως σας είπα, η διαδικασία εκπαίδευσης των μελών του Συλλόγου για την καλλιέργεια της γης. Έχουν γίνει ήδη κάποιες δενδροφυτεύσεις στον χώρο και βρισκόμαστε τώρα στο τελικό στάδιο για να τοποθετηθούν οι διάδρομοι, οι πάγκοι και το θερμοκήπιο, και έχουν γίνει και άλλου είδους πολλά outdoor activities όπως σκοποβολή, τοξοβολία σε εξωτερικούς χώρους. Έχει γίνει νησική σε βουνά
χιονοδρομικά κέντρα που βρίσκονται κοντά στην χώρα μας, στην Βουλγαρία, γιατί η εταίροι είναι και από την πλευρά της Βουλγαρίας, το πρόγραμμα, όπως είπαμε, είναι μέσα από το Ελλάδα-Βουλγαρία. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις που αυτή τη στιγμή μπορώ να θυμηθώ και να σας πω. Στην ουσία, περνάμε και στο επόμενο στάδιο της ουσιαστικής πρόσβασης του οικοσυστήματος που περικλεί την προσβάσιμη Κομοτηνή με τα βραβεία. Δηλαδή, δεν φτάνει να υπάρχει μόνο να έχεις ένα αστικό περιβάλλον προσβάσιμο. Θα πρέπει να δώσεις δυνατότητα στον ανάπηρο τουρίστα να κάνει και κάποια δραστηριότητα στην προσβάσιμη περιοχή που έρχεται, και αυτό το δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ποια θα είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα επιστέγασμα του έργου που θα αποτελέσουν άλλωστε και τη βάση τη συνέχεια τη παράδοση που αυτό δημιούργησε για τον χώρο του αναπηρικού κινήματος στις περιοχές δράσης? Είναι αυτό που είπα, ότι θα δημιουργηθεί αυτή η κίνηση, την οποία, μέσα από την οποία θα εργάζονται συνανάπηροι φίλοι και συμπολίτες μας και μη ανάπηροι, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε προγράμματα αγροτουρισμού σε άλλους ανάπηρους και τις οικογένειές τους και τις παρέες τους. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρχουν τα ωφέλη, τα οικονομικά στην περιοχή μας και σε αυτούς που θα εργάζονται σε αυτή την κίνηση, αλλά και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα, όπως είπα, σε ανάπηρους από άλλες περιοχές να κινητοποιηθούν, να βγουν από το σπίτι τους, και αφού μπορούν να συμμετέχουν σε κάτι τόσο όμορφο, διαδραστικό και δραστήριο, να έρθουν και να το δοκιμάσουν, και αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στην αυτονομία τους και στην κοινωνική τους ένταξη. Ο Σύλλογος Περπατών αναπτύσσει δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δράσεις που ένεκα και της πανδημίας έπρεπε να προσαρμοστούν όπως όλοι μας τα νέα δεδομένα. Τι να περιμένουμε από τον Περπατό στο αμέσως επόμενο διάστημα? Ο Περπατό, όπως ήταν αναγκασμένος φυσικά, πάρα πολύ γρήγορα προσαρμόστηκε στις νέες επιταγές διαχείρισης όλων αυτών των πρωτοκόλων λόγω της πανδημίας, μιας και είναι ένας φορέας που ανήκει στους φορείς παροχής υγείας. Οπότε δεν θα μπορούσε να σταματήσει τις δράσεις του. Γι' αυτό και ειδικά από τη δεύτερη καραντίνα, μετά την πρώτη καραντίνα, λειτουργούμε κανονικότατα, απλά με τα περιοριστικά μέτρα και με ελέγχους. Οπότε ο Περπατός συνεχίζει κανονικότατα, δέχεται κόσμο, κάνει όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση πάνω στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική επανένταξη. Και το κομμάτι του συλλόγου θα έλεγα ότι είναι πάντα σε μια ανωδική πορεία. Προσπαθούμε να βρούμε με κάθε τρόπο ευρωπαϊκά προγράμματα ή και άλλου είδους δυναμικές να τις οργανώσουμε προς όφελος του συλλόγου, από ιδρύματα, από εταιρείες στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, ούτως ώστε να μπορεί να έχει συνέχεια το πρόγραμμα του συλλόγου, να εργάζονται όλο και περισσότεροι ειδικοί πάνω στο κομμάτι της αναπηρίας από όλα τα διαφορετικά μετερίζει, όπως γυμναστές, κοινωνική λειτουργή, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γιατροί, εξωτερικοί συνεργάτες, για να δίνουμε όσο δυνατόν γίνεται πιο σωστό, πιο σωστά τις παροχές υπηρεσίας μας πάνω στην αυτόνομη διαβίωση. Τώρα έχουμε διάφορα σχέδια, έχουν διάφορες προτάσεις. Υπάρχουν άλλα μικρότερα και άλλα πολύ μεγαλύτερα. Αυτά τα μεγαλύτερα ευελπιστούμε ότι θα βγουν θετικά, θα περπατήσουν και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε στο σύντομο μέλλον για την περιοχή μας ιδέες που πραγματικά θα την κάνουν ακόμα πιο δελεαστική και πιο μοναδική στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στο κομμάτι της πιο προσβάσιμης περιοχής, όχι μόνο στο αστικό περιβάλλον αλλά και σε άλλα μέρη του Δήμου Κομοτηνής. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.